μπορεί η διοίκηση του υπηκού ομίλου Καλαμάτας να άλλαξε στα δύο πρόσωπα, το δικό μου του και του κυρίου Αντωνόπουλου, αλλά το όραμα παραμένει το ίδιο. Θέλαμε και θέλουμε ο υπηκός όμιλος Καλαμάτας να είναι ο καλύτερος υπηκός όμιλος περιφερειακός στην Ελλάδα και γιατί όχι ο καλύτερος όμιλος Υπασίας στην Ελλάδα. Πριν από 3 χρόνια κανείς από εμάς εδώ σε αυτή την αίθουσα μπορούσε να αρωματιστεί ότι ο υπηκός όμιλος Καλαμάτας θα μπορούσε να πάει στην Ιταλία να μας φέρει 9 διακρίσεις πρόπερση, να πάει ξανά στο Σαμορίν της Ιταλίας πέρυσι, να μας φέρει 4 διακρίσεις, να διακριθεί στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, να μας φέρει το Πρωτάθλημα Ελλάδος στην Καλαμάτα, να μας φέρει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πάλι στην Καλαμάτα, να διακριθεί σε Βαλκανικούς Αγώνες και να έρθουμε δεύτεροι μεταξύ των καλύτερων αθλητών 9 χωρών των Βαλκανίων. Πετύχαμε τους στόχους μας, συνεχίζουμε να αρωματιζόμαστε, θέλουμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και θέλουμε αυτός ο όμιλος να αποτελέσει μια θερμοκοιτίδα, ένας χώρος δημιουργίας όπου άνθρωποι θα έχουν ένα κέντρο ίασης, νεαρά παιδιά θα βρίσκουν ένα κέντρο να αθληθούν, να αγαπήσουν τα ζώα, να δυναμώσουν, να αποκτήσουν την αθλητική άμυλα, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και γιατί όχι ακόμα και να επαναπρογραμματίσουν τις νευρώσεις του εγκεφάλου τους και να γίνουν και καλύτεροι μαθητές και καλύτεροι επιχειρηματίες του χρόνου. Σας ευχαριστώ όλους που βρίσκεστε εδώ, ευχαριστώ και την τιμή που με κάνατε να είμαι πρόεδρος του Υπηκού Ομίλου Καλαμάτας. Πραγματικά θα κάνουμε και εγώ και ο κύριος Αντωνόπουλος, ο αντιπρόεδρος, ό,τι καλύτερο μπορούμε για να αναδείξουμε τον υπηκό όμιλο Καλαμάτας τόσο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά και καλή δύναμη στους αθλητές μας.